ένας τολμηρός Αμερικανός πιλότος, ο πλωτάρχης Albert Reed, απονιώνεται από το Newfoundland με υδροπλάνο τύπου Curtis του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και προορισμό την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ωκεανού. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Μαΐου, ο Reed θα προσνιωνόταν με επιτυχία στη Λισαβόνα, έχοντας το μεταξύ πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στις Αζόρες. Το κατόρθωμα του Reed θα του χάριζε φήμη και δόξα, όχι όμως και το έπαθλο των 10.000 δολαρίων που είχε θεσμοθετηθεί για όποιον πιλότο κατόρθωνε να διασχίσει από αέρος τον Ατλαντικό, χωρίς όμως να πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση. Σε μια λαμπρή τελετή στο ξενοδοχείο Ρούσβελ, παρουσία 200 προσωπικότητων από τον κόσμο της 7ης τέχνης, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου επιλέγει και βραβεύει για πρώτη φορά την καλύτερη ταινία της χρονιάς και τους ηθοποιούς που ξεχώρισαν για τις ερμηνείες τους. Ήταν η γενέθλια ημέρα ενός νέου θεσμού, του θεσμού των Όσκαρ, που θα εξελισσόταν στην πιο μεγάλη γιορτή του Αμερικανικού κινηματογράφου. Στην ιστορική πρώτη τελετή, το βραβείο καλύτερης ταινίας απέσπασε η ταινία Wings, ενώ ως κορυφαία ηθοποιός επελέγει η Janet Gaynor. Συνολικά απονεμήθηκαν 11 βραβεία, τα οποία πάντως μέχρι το 1931 δεν ονομάζονταν Όσκαρ. Με συμμετοχή εκπροσώπων 42 χωρών από κάθε γωνιά του πλανήτη, αρχίζει στην αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών μια σπουδαία διεθνής εκδήλωση. Ήταν το συνέδριο που διοργάνωνε στην ελληνική πρωτεύουσα η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου να τιμηθεί η συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυσή της. Το παρόν στην αναθήρια τελετή θα έδινε και η ελληνική πολιτική και πολιτιακή ηγεσία, με επικεφαλής τον γυραιό πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αλέξανδρο Ζαΐμη, αλλά και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κόμις Αντρί Ντεμπαγέ Λατούρ. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρώνονταν στις 19 Μαΐου με τα αποκαλυπτήρια μαρμάρινης πλάκας, στην οποία αναγράφονταν όλοι οι Ολυμπιακοί αγώνες που είχαν διεξαχθεί από το 1896, έτος αναβίωσης του θεσμού. Θα ακολουθούσε την επομένη, η πανηγυρική τελετή λήξης του συνεδρίου, που θα εξελισσόταν σε δύο φάσεις. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινούσαν από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, όπου κοπέλες θα έστεφαν με δάφινα στεφάνια την Ολυμπιακή σημαία, καθώς και τις σημαίες όλων των χωρών που εκπροσωπήθηκαν στο συνέδριο. Και θα κορυφώνονταν στο κατάμεστο Παναθηναϊκό στάδιο με ένα θεατρικό πολυθέαμα που θα αναβίωνε την πορεία του ελληνισμού από τη Μυκηναϊκή εποχή μέχρι τα σύγχρονα χρόνια και θα έκλεινε με αναπαραστάσεις από ημίγυμνους νέους αθλημάτων που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων κατά την αρχαιότητα. Έρχεται στον κόσμο στην πόλη Γκρόντνο της Λευκορωσίας ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του αθλήματος της γυμναστικής. Ήταν η αθλήτρια Όλγα Κόρμπουτ, η οποία έλαμψε με το ταλέντο της στους Ολυμπιακούς του Μονάχου, κερδίζοντας 3 χρυσά μετάλλια και ένα αργυρό. Ένα 24ωρο μετά την εκτόξευσή του από το ακροτήριο Καναβεραλ και ύστερα από 22 περιστροφές γύρω από τη Γη, ο 36χρονος Αμερικανός αστροναύτης Gordon Cooper, έχοντας σημειώσει ρεκόρ παραμονή στο διάστημα, προσταλασσώνεται με ασφάλεια στον ωκεανό. Ο Cooper, που ήταν πατέρας 2 παιδιών, θα παρασημοφορηθεί από τον πρόεδρο Kennedy σε αναγνώριση της προσφοράς του στο Αμερικανικό έθνος. Κατόπιν επισήμου προσκλήσεως του βασιλέως της Ελλάδος, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, στρατηγός Κάρολος Ντεγκόλ, φτάνει στα Αθήνας και αποβιβάζεται εις το αεροδρόμιο Πυρηνικού. Τον Γάλλων πρόεδρον υποδέχονται οι βασιλείς, ο πρωθυπουργός και η κυρία Καραμανλή, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, διπλωματική αντιπροσωπεία και πολλοί άλλοι επίσημοι. Οι ελληνικές αρχές υποδέχονται με τιμές ένα μεγάλο φίλο της Ελλάδας, τον πολιτικό που 2 χρόνια πριν είχε πρωτοστατήσει στην ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ο στρατηγός Ντεγκόλ ήταν ο πρώτος Γάλλος πρόεδρος που επισκεπτόταν επίσημα την ελληνική πρωτεύουσα. Η εξέγερση των Γάλλων φοιτητών που συμπλήρωνε ήδη 2 εβδομάδες παίρνει άλλη τροπή, καθώς στην αναμέτρηση με τις αρχές παρεμβαίνουν δυναμικά οι Γάλλοι εργαζόμενοι.
Αρχής γενομένης από το εργοστάσιο της Ρενός στο Μπιγιανκούρ, οι εργάτες με παρότρινση των συνδικάτων τους προχωρούν σε καταλήψεις όλων των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, ενώ οι πανίσχυρες εργατικές συνομοσπονδίες κηρύσσουν γενική απεργία που απλώνεται αστραπιαία σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα, ο αριθμός των απεργών θα υπερβεί τα 10 εκατομμύρια, νεκρώνοντας την κυριολεξία τον παραγωγικό ιστό της Γαλλίας και υποχρεώνοντας τον Γάλλο Πρωθυπουργό Ζορζ Πομπιντού να δηλώσει: «Τώρα ανησυχούμε πραγματικά». Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Πίτσιο και τον Υφυπουργό Τύπου Παναγιώτη Λαμπρία, φτάνει στη δυτικογερμανική πρωτεύουσα για τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Την επομένη, ο Έλληνας πολιτικός θα γινόταν δεκτός από τον καγκελάριο της χώρας Χέλμουντ Σμιτ, με τον οποίο και θα είχε πολύ ωραίες συνομιλίες για την προώθηση της οικονομικής και στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών και κυρίως για τη στήριξη του ελληνικού αιτήματος για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Νομίζω ότι οι συνομιλίες που είχαμε και τις οποίες θα συνεχίσουμε το απόγευμα θα γίνουν αφετηρία μιας νέας γονίμου περίοδου στη φιλία και στη συνεργασία των δύο λαών. Το ταξίδι στη Βόνη ήταν ο δεύτερος σταθμός ενός διεθνούς μαραθωνίου του Έλληνα Πρωθυπουργού που είχε αρχίσει τον Απρίλιο από το Παρίσι και θα ολοκληρωνόταν τον Οκτώβριο με επισκέψεις στη Ρώμη και το Λονδίνο και είχε ως κύριο στόχο του να εξασφαλιστεί η ενεργώς υποστήριξη των τεσσάρων ισχυρότερων δυνάμεων του δυτικοευρωπαϊκού χώρου στο αίτημα της χώρας μας να καταστεί το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Ο άλλοτε πανίσχυρος πρόεδρος της χώρας, στρατηγός Λεοπόλδος Γκαλτιέρι, καταδικάζεται σε 12ετή κάθριξη ως υπαίτιος της εθνικής ταπείνωσης της Αργεντινής στον πόλεμο το Φόκλαντ. Μαζί του καταδικάζονται σε πολυετής φυλακίσεις και τα υπόλοιπα μέλη της στρατιωτικής χούντας που εξουσίαζε τη χώρα και την έσυρε στον τείχο διοκτισμό της αναμέτρησης με τη Βρετανία και τη στρατιωτική συντριβή. Οι κινέζικες αρχές υποδέχονται με τιμές το σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, που φτάνει για επίσημη επίσκεψη στην κινέζικη πρωτεύουσα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Ραΐσα. Ήταν η πρώτη επίσκεψη σοβιετικού ηγέτη στη λαϊκή Κίνα μετά τη ρήξη στις σχέσεις των δύο ηγετικών δυνάμεων του τότε κομμουνιστικού κόσμου, που είχε επέλθει πρώτη τριακονταετίας και είχε οδηγήσει τις δύο πλευρές έως και τη στρατιωτική σύραξη. Λίγες ώρες αργότερα, ο Σοβιετικός ηγέτης θα αντάλλασε θερμή χειραψία με τον Κινέζο ομολογό του Τενγκ Σιαοπίνγκ, τερματίζοντας οριστικά τη μακρά περίοδο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών. Το πιο διάσημο βατραχάκι του κόσμου, ο Κέρμιτ, και μαζί του όλοι οι αγαπημένοι ήρωες του θρυλικού Muppet Show μένουν ορφανοί. Χάνουν τον ταλαντούχο δημιουργό τους, τον Αμερικανό σχεδιαστή Jim Henson, που φεύγει από τη ζωή στα 53 του χρόνια από πνευμονία. Ο Henson είχε δημιουργήσει τον Kermit σε ηλικία μόλις 18 ετών και γρήγορα τον καθιέρωσε ως τον πρωταγωνιστή της πιο δημοφιλούς κουκλοπαρέας στον κόσμο του θεάματος σε ολόκληρο τον πλανήτη. I see. Mr. Silver? Σουλέιμαν Τίμιρε, εκεί ο σκορτιτόρ. Μετά από δύο άκαρπες ψηφοφορίες στην τουρκική βουλή, κατά τις οποίες απέτυχε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαδεχόμενος το αξίωμα των εκλειπώντα Τουρκού Τοζάλ. Ο 69χρονος Τούρκος πολιτικός, που πριν 28 χρόνια είχε περάσει στην ιστορία ως ο νεότερος στην ηλικία Τούρκος πρωθυπουργός, κατάφερε να συγκεντρώσει κατά την τρίτη ψηφοφορία 244 ψήφους επί συνόλου 450, 18 δηλαδή περισσότερες από όσες χρειαζόταν για να εκλεγεί. Μετά από ανθρωποκυνηγητό 2 ολόκληρων μηνών, η Ιαπωνική αστυνομία κατορθώνει να συλλάβει στο κρυσφύγετό του τον υπαριθμόν 1 καταζητούμενο της χώρας. Ήταν ο 40χρονος γκουρού Σόκο Ασαχάρα, ηγέτης της βουδιστικής αίρεσης «Υπέρτατη Αλήθεια», που το Μάρτιο του ίδιου χρόνου είχε επιτεθεί με το φωνικό αέριο «Σαρίν» σε κεντρικό σταθμό του μετρό του Τόκιο. Η απρόκλητη τρομοκρατική επίθεση, η χειρότερη του είδους που είχε γνωρίσει μέχρι σήμερα η Ιαπωνία, είχε προκαλέσει το θάνατο 10 ανθρώπων,
και την προσβολή από το αέριο άλλων 5.000, πολλοί από τους οποίους μεταφέρθηκαν σε κομματώδη κατάσταση σε νοσοκομεία. Τον Ιούνιο του 1917, όταν ο Βενιζέλος ως πρωθυπουργός του ενιαίου πλέον ελληνικού κράτους κήρυδε τον πόλεμο κατά της Γερμανίας και της συμμάχου της στα Βαλκάνια Βουλγαρίας, ήξερε ότι αναλάμβανε ένα μεγάλο ρίσκο. Ο ελληνικός στρατός έπρεπε να ανασυγκροτηθεί σχεδόν εκ του μηδενός και το έργο αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ούτε είχε τη στήριξη της κοινής γνώμης που στην πλειοψηφία της, ιδιαίτερα στην Νότια Ελλάδα, αντιμετώπιζε με δέος την ελληνική εμπλοκή σε έναν πόλεμο που έμοιαζε δίχως τέλος και είχε ήδη στοιχήσει στην Ευρώπη εκατόμβες νεκρών. Κοντά σε αυτά, ο Βενιζέλος είχε να αντιμετωπίσει και τη διαρκή υπονομευτική δράση του έκπτωτου Κωνσταντίνου, που από τη Λοζάνη όπου είχε καταφύγει με την οικογένειά του, δεν είχε πάψει ούτε στιγμή να συνωμοθεί και να επιδιώκει καπηλευόμενος στα αντιπολεμικά αισθήματα των Ελλήνων να ματαιώσει την ελληνική συμμετοχή στον πόλεμο και ή δυνατόν να προκαλέσει ακόμα και λαϊκή εξέγερση για την ανατροπή του Βενιζέλου. Στις συνθήκες αυτές η επιστράτευση που είχε κηρύξει η κυβέρνηση προχωρούσε με πολύ αργούς ρυθμούς, ενώ δεν έλειπαν οι λιποταξίες, ακόμη και οι στάσεις ολόκληρων μονάδων. Αλλά για τον Βενιζέλο δεν υπήρχε δρόμος επιστροφής. Έχοντας πιστεί ότι η Ελλάδα μόνο δια της συμμετοχής της στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάν θα μπορούσε να προσδοκά ωφέλη, έφτασε ως τα άκρα. Και για να αντιθασεύσει τις αντιδράσεις, δεν δίστασε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο και αυστηρή λογοκρισία στον τύπο, εν γνώση του ότι τα μέτρα αυτά θα επιτείνουν τη δυσφορία της κοινής γνώμης και θα υποσκάψουν περαιτέρω τη δημοτικότητά του. Τα πρώτα μηνύματα πάντως από τα πολεμικά μέτωπα ήταν ενθαρρυντικά. Στις πρώτες συγκρούσεις, τα ελληνικά στρατεύματα υποχρεώνουν τα βουλγαρικά σε υποχώρηση και καταφέρνουν να συλλάβουν πολλούς εχμαλώτους. Όμως δεν είχαν δώσει ακόμη τη μεγάλη μάχη, ούτε είχαν πείσει την αντάντια του αξιώμαχό τους. Η ώρα αυτή έρχεται το Μάιο του 1918, όταν ο ελληνικός στρατός, προελάβνοντας, φτάνει στα υψώματα του Σκρά, όπου βρισκόταν η κύρια γραμμή της βουλγαρικής άμυνας. Ήταν η στιγμή της μεγάλης δοκιμασίας για τα ελληνικά στρατεύματα, το Βενιζέλο και την πολιτική του. Άριστο φυσικό οχυρό, ενισχυμένο με ένα δεδαλώδες δίκτυο ρηγμάτων, χαρακωμάτων και πολυβολίων, ο βραχώδης λόφος του Σκρά φάνταζε απόρθητος. Ήταν το σημείο κλειδί του αμυντικού σχεδιασμού της Βουλγαρίας και αν έπεφτε, ήταν βέβαιο ότι θα συμπαρέσυρε σε κατάρρευση ολόκληρη τη βουλγαρική στρατιωτική μηχανή. Το τιτάνιο έργο της εκπόρθησης του Σκρά ανέλαβαν τρεις ελληνικές μεραρχίες. Η Μεραρχία Αρχιπελάγους, η Μεραρχία Κρήτης και η Μεραρχία Σερών, υπό το γενικό πρόσταγμα του διοικητή του πρώτου σώματος στρατού, στρατηγού Παρασκευόπουλου. Η επιχείρηση προετοιμάστηκε μεθοδικά και συνδυάστηκε με παράλληλες ενέργειες αντιπερισπασμού των συμμαχικών Βρετανικών και Σερβικών στρατευμάτων. Τα χαράματα της 16ης Μαΐου του 1918 άρχισε η επίθεση με έναν ανηλαιή βομβαρδισμό των βουλγαρικών θέσεων από το ελληνικό και συμμαχικό πυροβολικό. Και όταν οι οβίδες ολοκλήρωσαν το έργο τους, άρχισε η επέλαση του πεζικού. Οι Έλληνες στρατιώτες δίνουν με ηρωισμό και αυταπάρνηση μια επική μάχη σώμα με σώμα. Και παρά τις μεγάλες απώλειες που υφίστανται από τον άριστα οργανωμένο εχθρό, κατορθώνουν να καταλάβουν μία προς μία τις θέσεις του. 2-24 ώρα αργότερα πέφτει και το τελευταίο βουλγαρικό οχυρό. Τα υψώματα του Σκρά περνούν στα ελληνικά χέρια, ενώ πάνω από 2.000 Βούλγαροι στρατιώτες συλλαμβάνονται εχμάλωτοι. Ήταν ένας πραγματικός τρίαμβος για τον ελληνικό στρατό, που κερδίζει επάξια την εμπιστοσύνη της Αντάν, καθώς σύντομα σύρει τη Βουλγαρία σε συνθηκολόγηση, την πρώτη μετά από 4 χρόνια πολέμου στην Ευρώπη. Κυρίως όμως ήταν η πλήρης δικαίωση για την πολιτική του Βενιζέλου, που θα κατακτήσει έτσι τις καρδιές των Ελλήνων, αλλά και θα εξασφαλίσει αυξημένο κύρος και γόητρο στο συμμαχικό στρατόπεδο που θα το επιτρέψουν σύντομα να δώσει και να κερδίσει μεγάλες διπλωματικές νίκες, καθιστώντας την Ελλάδα πρωταγωνιστική δύναμη στα μεταπολεμικά Βαλκάνια.